Μια εργασία του Γιώργου Πιτροπογιαννάκη προς εκπαιδευτική χρήση. Πλάτωνος Απολογία Σοκράτους Σε μετάφραση Ηλέκτρας Ανδρεάδη Διαβάζει ο Κώστας Καστανάς Υπάρχει ακόμα και ένας άλλος άνδρας σοφός εδώ από την Πάρο που έμαθα ότι βρίσκεται στην πόλη μας έτυχε κάποτε να συναντήσω έναν άνθρωπο που έχει πληρώσει στους σοφιστές πολύ περισσότερα χρήματα από όσα όλοι οι άλλοι μαζί. Τον καλία του υπονίκου. Το ρώτησα λοιπόν, γιατί έχει και δύο γιου, καλία του είπα, αν αντί για τους δύο γιου σου είχες δύο πουλάρια, δύο μοσχαράκια, θα ξέραμε πολύ καλά σε ποιον να τα εμπιστευτούμε και ποιο να μισθώσουμε για να αναπτυχθούν με τον καλύτερο τρόπο. Θα ήταν κάποιος εκπαιδευτής αλόγων ή κάποιος κτηματίας. Τώρα όμως που πρόκειται για ανθρώπους, σε ποιον σκέφτεσαι να τους εμπιστευτεί. Ποιος είναι γνώστης αυτής της αρετής που ταιριάζει στον άνθρωπο και στον πολίτη. Φαντάζομαι ότι θα το έχεις σκεφτεί αφού έχεις παιδιά. Υπάρχει κάποιος κατάλληλο, τον ρωτώ, ή όχι. Και βέβαια, είπε. Ποιος είναι, το είπα. Και από πού κατάγεται και με πόσα χρήματα διδάσκει. Ο Έβινο απάντησε Σοκράτη. Από την Πάρο με πέντε μνέ. Και εγώ μακάρισα τον Έβινο αν όντω κατέχει αυτή την τέχνη και τόσο καλά διδάσκει. Ο ίδιο θα υπερηφανευόμουν πολύ αν είχα δεξιότητε και γνώσει τέτοιου είδου. Αλλά δεν έχω άντρε Αθηναίοι. Θα με ρωτούσε ίσως κάποιος από σας μα Σοκράτη, εσύ με τι ασχολείσαι. Πώς γεννήθηκαν αυτές οι διαβολές εναντίον σου. Γιατί βέβαια, αν δεν σε απασχολούσαν πράγματα που δεν απασχολούν άλλους, δεν θα δημιουργούσες τόση φήμη, ούτε θα γινόταν τόσος λόγος για σένα, αν δεν έκανες πράγματα που οι άλλοι δεν κάνουν. Πες μας λοιπόν τι είναι αυτό για να μην υποθέτουμε εμείς διάφορα πράγματα για σένα. Μου φαίνεται ότι σωστά θα μιλούσε όποιος έτσι μιλούσε και θα προσπαθήσω κι εγώ να σας εξηγήσω τι είναι αυτό που δημιούργησε τη φήμη μου και τις διαβολές εναντίον μου. Ακούτε λοιπόν. Ίσως φανεί σε μερικούς από εσά ότι αστείευομαι. Να ξέρετε καλά όμως ότι θα σας πω όλη την αλήθεια. Εγώ λοιπόν άνδρες Αθηναίοι απέκτησα αυτό το όνομα από τη Σοφία μου και μόνο. Και ποια είναι αυτή η Σοφία. Αυτή που είναι νομίζω η ανθρώπινη Σοφία. Πράγματι ίσως να την κατέχω αυτή τη Σοφία ενώ αυτοί για τους οποίους μιλούσα πριν από λίγο είναι σοφοί με μια σοφία ανώτερη από την ανθρώπινη. Αλλιώς δεν ξέρω τι να πω. Γιατί εγώ δεν τη γνωρίζω αυτή τη σοφία και όποιος ισχυρίζεται το αντίθετο λέει ψέματα και το κάνει για να με διαβάλει. Και μη διαμαρτυρηθείτε φωνάζοντας άνδρες Αθηναίοι αν σας φανεί ότι σας λέω κάτι υπερβολικό. Γιατί δεν είναι δικά μου τα λόγια που θα πω αλλά κάποιου πολύ αξιόπιστο. Γιατί της δικής μου σοφίας, αν έχω κάποια σοφία, όποια και αν είναι, θα παρουσιάσω για μάρτυρα τον Θεό των Δελφών. Γνωρίζετε βέβαια το Χερεφόντα. Αυτός ήταν παιδικός μου φίλος και ήταν και δικός σας φίλος του λαού και είχε εξοριστεί τότε μαζί σας και ξαναγύρισε μαζί σας εδώ. Και ξέρετε βέβαια πώς ήταν ο χερεφόντας. Πόσο υπερβολικός ήταν σε ό,τι έκανε. Κάποτε λοιπόν που πήγε στους Δελφούς τόλμησε να ρωτήσει το μαντίο το εξή. Γι' αυτό που θα πω μη βάλετε τις φωνές άνδρες. Ρώτησε λοιπόν αν υπάρχει κάποιος σοφότερος από μένα. Απάντησε τότε η πυθία ότι κανένας δεν είναι σοφότερος. Και για αυτά τα πράγματα είναι μάρτυρας αυτός εδώ, ο αδερφός του, γιατί εκείνος έχει πεθάνει. Προσέξτε τώρα γιατί σας τα λέω αυτά. Γιατί πρόκειται να σας εξηγήσω πώς γεννήθηκε η ψεύτικη κατηγορία εναντίον μου. Όταν τα άκουσα λοιπόν αυτά σκέφτηκα έτσι. Τι είναι αυτά που λέει ο Θεός και τι θέλει να πει. Γιατί εγώ ξέρω πως δεν είμαι καθόλου σοφός. Τι λέει λοιπόν πως είμαι πιο σοφός από όλους. Δεν μπορεί βέβαια να λέει ψέματα. Δεν είναι δυνατόν αυτό. Και για πολύ καιρό απορούσα τι ήθελα να πει. Πολύ αργότερα άρχισα να εξετάζω το ζήτημα με τον τρόπο που θα σας πω πήγα σε κάποιον από αυτούς που θεωρούνται σοφοί. Γιατί ίσως εκεί θα μπορούσα να ελέγξω το μαντιό και να πω στο χρησμό «αυτός εδώ είναι σοφότερος από μένα». Ενώ εσύ είπες ότι εγώ είμαι. Εξετάζοντάς τον λοιπόν σε βάθος αυτόν, δεν χρειάζεται να πω το όνομά του, ήταν κάποιος από τους πολιτικούς, εξετάζοντάς τον λοιπόν και συζητώντας μαζί του, έπαθα το εξής άντρας Αθηναίοι. Μου φάνηκε ότι αυτός ο άνδρας φαινόταν σοφός και σε πολλούς άλλους ανθρώπους και προπάντων στον εαυτό του ενώ δεν ήταν. Και πιτά προσπαθούσα να το αποδείξω ότι νόμιζε πως ήταν σοφός ενώ δεν ήταν. Με αυτόν τον τρόπο όμως με αντιπάθησε. Και αυτός και πολλοί από τους παρόντες. Εγώ λοιπόν καθώς έφευγα σκεφτόμουν ότι από αυτόν τον άνθρωπο εγώ είμαι σοφότερος. Γιατί όπως φαίνεται κανένας από τους δυο μας δεν γνωρίζει τίποτα σπουδαίο. Αλλά αυτός νομίζει ότι γνωρίζει ενώ δεν γνωρίζει. Εγώ όμως δεν γνωρίζω βέβαια τίποτα αλλά ούτε και νομίζω ότι γνωρίζω. Φαίνεται ότι από εκείνον, για αυτόν ακριβώς το λόγο, είμαι λίγο σοφότερος. Γιατί εκείνα που δεν γνωρίζω, δεν νομίζω ότι τα γνωρίζω. Μετά πήγα σε κάποιον άλλον, από εκείνους που θεωρούνται σοφότεροι από αυτόν, και κατάλαβα ότι συμβαίνει και με αυτόν ακριβώς το ίδιο. Έτσι, με αντιπάθησε και εκείνος, και πολλοί άλλοι. Μετά από αυτά συνέχισα να πηγαίνω και σε άλλους. Παρόλο που το ένιωθα και λυπόμουν και φοβόμουν πως γινόμουν μισητός. Ωστόσο μου φαινόταν ότι ήταν αναγκαίο να προτιμήσω να ερευνήσω τα λόγια του Θεού. Έπρεπε λοιπόν να πάω εξετάζοντας τι θέλει να πει ο Χριστός σε όλους που θεωρούνταν ότι γνωρίζουν κάτι. Και μα το σκυλί, άντρες Αθηναίοι, γιατί πρέπει να σας πω την αλήθεια, να τι μου συνέβη. Οι πιο φημισμένοι μου φάνηκαν να ξέρουν σχεδόν τα λιγότερα όταν τους εξέταζα σύμφωνα με τα λόγια του Θεού. Ενώ άλλοι που φαίνονταν κατώτεροι ήταν πιο συνετοί άνδρες. Πρέπει λοιπόν αυτή την περιπλάνησή μου να σας τη διηγηθώ σαν άθλους που κατόρθωσα να πραγματοποιήσω για να μην αφήσω ανεπιβεβαίωτο το χρησμό. Μετά λοιπόν από τους πολιτικούς πήγα στους ποιητέ και εκείνους των τραγωδιών και εκείνους των διθυράμβων και τους άλλους. Με το σκοπό να πιάσω εδώ τον εαυτό μου να είμαι αμαθέστερος από αυτούς. Φέροντας, λοιπόν, μαζί μου εκείνα από τα ποίηματά τους που μου φαινόταν ότι τα έχουν δουλέψει περισσότερο, τους ζητούσα να μου εξηγήσουν τι λένε, για να μάθω ταυτόχρονα και κάτι από αυτούς. Ντρέπομαι λοιπόν, να σας πω, άνδρες, την αλήθεια. Πρέπει, όμως, να σας την πω. εργασία του Γιώργου Πιτροπογιανάκη προς εκπαιδευτική χρήση. Πλάτωνος Απολογία Σωκράτους. Σε μετάφραση Ηλέκτρας Ανδρεάδη Διαβάζει ο Κώστας Καστανάς